Σχεδόν σε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ ανήλθε το πρωτογενές πλεόνασμα που παρουσίασε ο προϋπολογισμός, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα. Σημειώνεται ότι το αντίστοιχο τρίμηνο του 2013 το πρωτογενές πλεόνασμα είχε ανέλθει σε 520 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σημαντικά υπερκαλύφθηκε και ο στόχος του φετινού πρώτου τριμήνου που ήταν 878 εκατομμύρια ευρώ. Όπως ανακοινώθηκε επίσης, το πρώτο τρίμηνο του 2014 παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 423 εκατομμυρίων ευρώ έναντι ελλείμματος 1,354 εκατομμυρίων ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013 και στόχου για έλλειμμα 1,89 εκατομμύρια ευρώ. Δίχως προστασίας απέναντι στα τεκμήρια που καραδοκούν για ανέργους, φοιτητές και μικροκαταθέτες εξαιτίας των αλλαγών στις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος, προωθεί η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Η τσιμπίδα των τεκμηρίων καραδοκεί φέτος για εκατοντάδες φορολογούμενους, κυρίως άνεργους και φοιτητές, οι οποίοι έχουν για παράδειγμα ελάχιστα εισοδήματα από ενοίκια ή τόκους καταθέσεων. Φέτος για πρώτη φορά καταγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος τόκοι από το πρώτο ευρώ χωρίς να υπάρχει απαλλαγή για τα πρώτα 250 ευρώ. Η ηγεσία του Υπουργείου ήθελε να καταθέσει διάταξη στη Βουλή με την οποία θα εξαιρούνται και φέτος από την υποχρέωση καταγράφης στη δήλωση τόκων καταθέσεων 250 ευρώ όπως ίσχυε πέρυσι, όμως η βούληση αυτή προσέκρουσε στις ενστάσεις της Τρόικας. Η περιοδική δήλωση του φόρου προστιθέμενης αξίας υποβάλλεται πλέον μέχρι τη τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα, από τη λήξη της φορολογικής περιόδου, στην οποία αφορά η δήλωση, σύμφωνα με απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ όχι μέχρι τις 20 του μήνα, αλλά έως το τέλος του εκάστοτε μήνα της δήλωσης. Η πληρωμή του ποσού μπορεί να γίνει σε δύο δόσεις, η πρώτη το μήνα της υποβολής της δήλωσης και η δεύτερη τον επόμενο μήνα.